πέρασε πριν από λίγο με 128 ψήφους το σχέδιο ψηφίσματος που καταδικάζει την αναγνώριση από την Ουάσιγκτον της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. ΕΕ. Έλενα. Αψηφώντα τι απειλέ του Τραμπ, 128 κράτη-μέλη ψήφισαν υπέρ του σχεδίου και 9 κατά, ενώ 35 αποφάσισαν να απέχουν. Πάντω, λίγο πριν την ψηφοφορία, η πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα ΗΠ, Έθνη, Νίκη Χέιλι, είχε εκτοξεύσει απειλέ κατά των χωρών που θα ψήφιζαν υπέρ του σχεδίου κατά καταδίκη για την μονομερή αναγνώριση τη Ιερουσαλήμ, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι θα το θυμόμαστε όταν μα ζητηθεί για ακόμα μια φορά να κάνουμε τη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά στα Ηνωμένα Έθνη. Ο εκπρόσωπο του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχή Μαχμού Ταμπά δήλωσε μετά την ψηφοφορία ότι πρόκειται για μια νίκη της Παλαιστίνης ενώ ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη συνολική του στάση. Μεταξύ των ενάκρατων που καταψήφισαν ήταν φυσικά οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ονδούρα και η Γουατεμάλα.